στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύου, ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της Αρχίας, παρατού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και της ζωής χορηγός, ενθέτει εκείνος των ημίν και καθάριστος μας από πάσης κυρίως και σώσον αγαθέτα ψυχάς ημών. Αμήν. Θα δώσουμε, όχι να δώσουμε, θα μας δώσει ένας προφήτης της εκκλησίας μας μία απάντηση, και αυτό θα είναι το θέμα μας, γιατί περνάμε την κρίση. Γιατί δεν είναι η μοναδική περίοδος της ιστορίας που αυτά που συμβαίνουν σήμερα συνέβησαν και πριν 100, πριν 200, πριν 300 χρόνια και στην εποχή των Αγίων Προφητών στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι λοιπόν, το θέμα είναι πώς βλέπουν οι προφήτες τα αίτια της κρίσεως που περνάει κάθε εποχή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τα αίτια της κρίσεως κατά τον προφήτη Ιερεμία. Τα αίτια της κρίσεως κατά τον προφήτη Ιερεμία. Λοιπόν, θα δώσουμε μια μικρή περιγραφή, αναφορά μάλλον, πότε έζησε ο προφήτης Ιερεμίας. Το 627 έως το 600, μάλλον ποια περίοδο κήρυξε, το 627 έως το 621 είναι μία από τις δύο περιόδους που κήρυξε ο προφήτης Ισαΐας. Προ Χριστού. Γεννήθηκε σε μία μικρή πόλη που έχει το όνομα Αναθώθ. Είναι αυτή η πόλη 2 ώρες προφανώς μακριά από την Ιερουσαλήμ, βόρειο-ανατολικά της Ιεράς Πόλεως, Ιερουσαλήμ. Το 650 γεννήθηκε, προ Χριστού, από πατέρα ιερέα. Εκεί γεννήθηκε και εκεί πήρε την πρώτη μόρφωση από τον πατέρα του, τη θρησκευτική μόρφωση, γιατί ήταν ιερέας. Πριν τον καλέσει ο Θεός στο αξίωμα το προφητικό, να γίνει προφήτης δηλαδή, συνόδευε τον πατέρα του στα Ιεροσόλυμα για να εκτελεί τα ιερατικά του καθήκοντα. Ανατράφηκε με αυστηρές θρησκευτικές αρχές από τον πατέρα του. Εισχώρησε, μπήκε βαθιά, σε βαθιά νερά δηλαδή θα λέγαμε, σχετικά με την ουσία της θρησκείας της Παλαιάς Διαθήκης. Τον έκανε ο πατέρας του βαθύ γνώστη. Των διδασκαλιών της Παλαιάς Διαθήκης. Όμως,
τον είχαν επηρεάσει βαθύτατα και οι προγενέστεροι, οι προηγούμενοι προφήτες πριν από αυτόν, όπως παραδείγματος χάρη ο προφήτης Οσιέ και ο προφήτης Ισαΐας. Φαίνεται ότι τα γραπτά κείμενα που άφησαν αυτοί οι δύο προφήτες, ο Οσιέ και ο Ισαΐας, τα είχε μελετήσει και ήταν γνώστης του περιεχομένου των βιβλίων του Οσιέ και του προφήτου Ισαΐα. Εκτός όμως από τις γνώσεις αυτές των Αγίων προφητών Οσιέ και Ισαΐα, είχε και γνώσεις γεωγραφικές, ιστορικές και άλλες γνώσεις. Είπα, επιπλέον γνώσεις είχε. Το ότι είχε μόρφωση αρκετά καλή φαίνεται από τα βιβλία που άφησε ο προφήτης Ιερεμίας, με τον οποίο θα ασχοληθούμε. Είπαμε, γεννήθηκε το 650. Το 627, δηλαδή μετά 23 χρόνια, 50 βγάζουμε 23, πάει 627. Ήταν 23 ετών όταν τον κάλεσε ο Θεός στο προφητικό αξίωμα. Παιδί, θα λέγαμε άντε έφηβος, και τον κάλεσε ο Θεός στο προφητικό αξίωμα. Μάλιστα, από ό,τι γράφει το Ιερό Κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, τον προώρησε ο Θεός από την κοιλιά της μάνας του. Τον προώρησε να γίνει προφήτης από την κοιλιά της μάνας του. Προσέξτε κάτι. Μη περάσει ο λογισμός από το νου μας ότι άρα είναι από το Θεό να γιάσει ο καθένας μας, και όσο και προσπαθήσει δεν θα μπορέσει. Αυτό είναι λάθος λογισμός. Ο Θεός γνωρίζει το εργαλείο που λέγεται άνθρωπος, πώς θα βαδίσει, πόσο βαθμούς θερμοκρασίας αγάπη στο πρόσωπό του θα έχει. Πολύ πριν τον γεννηθεί τα γνωρίζει αυτά. Και από εκεί και πέρα ενεργεί και ο ίδιος. Δεν κάνει κάτι που να είναι αντίθετο με την πρόθεση που έχει ο άνθρωπος μέσα του. Η πρόγνωση του Θεού, η πρόγνωση, δηλαδή μια διάγνωση πριν γεννηθεί ο άνθρωπος, την έχει ο Θεός και λέγεται πρόγνωση. Πάνω σε αυτή βαδίζει και καλεί τον άνθρωπο, εφόσον έχει λαχτάρα για Θεό. Γνώριζε λοιπόν ότι ο προφήτης θα γεννηθεί και θα τον αγαπάει όσο χρειάζεται, όση αγάπη χρειάζεται στο πρόσωπο το δικό του, το πρόσωπο του Θεού. Τον κάλεσε λοιπόν ο Θεός. Αυτός ο Ιερεμίας ο προφήτης έμενε κατάπληκτος όταν τον κάλεσε ο Θεός να κηρύξει. Έμεινε κατάπληκτος. Θα λέγαμε, τα έχασε. Νεαρό παιδί όπως ήταν, τα έχασε. Και ξέρετε κάτι, δεν αποδέχτηκε την πρόσκληση που έκανε ο Θεός. Που ο καθένας μας, μια πρόσκληση από ένα υψηλό πρόσωπο, δεν είναι δυνατόν να την απορρίψει με τίποτα. Εφόσον του κάνει κάποιος εξαιρετικά ισχυρός την τιμή να τον καλέσει, αποδέχεται την τιμή. Εδώ ο προφήτης δεν βιάζεται να αποδεχθεί το υψηλό αξίωμα. Το αξίωμα του προφήτου.
Δηλαδή σημαίνει στόμα του Θεού. Ο προφήτης δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να λαλεί αυτά που του λαλεί ο Θεός. Τίποτα περισσότερο. Και όμως ο προφήτης δεν βιάστηκε να πει το ναι, αλλά αναμέτρησε, κάθισε και πρόσεξε καλά γιατί τον καλεί. Είναι το ένα, πόσο σημαντικό έργο είναι αυτό που πρόκειται να κάνει, και δεύτερον, ποιος είναι αυτός που θα κάνει το έργο αυτό σαν άνθρωπος. Και είδε ότι δεν φτάνει για να αποδώσει στο έργο εκείνο που τον καλεί ο Θεός. Είναι πολύ μικρός. Όχι στην ηλικία, στις ανθρώπινες δυνάμεις. Επαναλαμβάνω, τον καλεί ο Θεός και δεν βιάζεται να δεχτεί την πρόσκληση να γίνει ο προφήτης του. Γιατί, επαναλαμβάνω, εξέτασε πολύ καλά τι έργο έχει να κάνει, τι θα βρει μπροστά του από ανθρώπινο υλικό για να ακούσει τα λόγια του. Και δεύτερον, ποιος είναι αυτός σαν άνθρωπος που θα μπει σε μια κοινωνία που θα τη δούμε παρακάτω, ποια κοινωνία είναι. Μην καταλαβαίνω τι λέω, νομίζω. Κοινωνία, ποια κοινωνία επρόκειται να βρει μπροστά του κάνοντας το κήρυγμα. Λαλώντας το Λόγο του Θεού. Πρόβαλε λοιπόν δικαιολογία ο προφήτης των νεαρών της ηλικίας του. Εγώ είμαι παιδί των νεαρών της ηλικίας. Και ακόμη δεν είχε ποτέ βγει να κηρύξει στον κόσμο, ώστε να έχει πείρα γύρω από το κήρυγμα. Παναλαμβάνω, ένα... Γεια σας. Κάτσε ρε, καλώστε με, τον νεαρό της ηλικίας του. Και δεύτερον, ότι δεν είχε ξαναλαλήσει το Λόγο του Θεού σε άτομα μπροστά. Και μάλιστα θα δούμε σε ένα λαό απίθαρχο. Απαντάει λοιπόν στο Θεό: «Αχ, παντοδύναμε Γιαγβέ». Γιαγβέ σημαίνει Θεέ. Στα εβραϊκά είναι αυτή. «Δεν δύναμε να ομιλώ. Είμαι τόσο νέος». Η απάντησή του: «Αχ, πονάει φαίνεται ο άνθρωπος. Βλέπει αδυναμία». Εμείς είμαστε εύκολοι, Δημήτρη. Εγώ προπαντός να μιλάω εύκολος πάρα πολύ. Εδώ λέει να μιλήσω. Δεν μπορώ, είμαι νέος και δεν ξέρω να μιλάω, να κάνω κήρυγμα. Τους λόγους όμως αυτούς ο Θεός, αυτή τη δικαιολογία δηλαδή: «Αχ, παντοδύναμε Γιαγβέ, δεν δύναμε να μιλώ, είμαι νέος». Αυτούς τους λόγους που ακούμε τώρα. Αφαιρεί, βγάζει από τη μέση ο Θεός με υπόσχεση. Μοιάζει αυτή η υπόσχεση με του Κυρίου η υπόσχεση, γιατί ο ίδιος Θεός είναι. Ο Θεός Γιαγβέ είναι πατέρας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θεός, ο Γιαγβέ, Θεός και Κύριος, είναι ένα και οι δύο. Λοιπόν, που είπε, σας θέλω να κηρύξετε σαν πρόβατα ανάμεσα στους λύκους. Θα προσπαθούν να σας φάνε οι λύκοι, αλλά δεν μπορούν. Απαντάει λοιπόν. Ο Θεός λοιπόν του υπόσχεται ότι δεν θα είναι εύκολο, καθόλου εύκολο, το έργο που θα κάνει. Εδώ μας βάζει όλους σε κάποια υπευθυνότητα σαν χριστιανούς. Καθόλου λοιπόν εύκολο το έργο,
και δεν του υπόσχεται υλικές αμοιβές, χρήματα και άλλες τιμές, ούτε ευμάρεια καλοπέραση. Εδώ οι μεγάλοι της γης σε καλούν να λάβεις έργο και σου υπόσχονται. Θα σε κάνω έτσι, θα σε κάνω αλλιώς, θα σου δώσω αξιώματα, θα έχεις χρήματα, θα έχεις τιμές, θα έχεις όλα, έρχεσαι, όλα τρεχάλα. Ενώ εδώ του υπόσχεται κακοπέραση. Διαβεβαιώνει όμως τον προφήτη, του δίνει διαβεβαιώσεις, σιγουριές, ότι σε όποια μπόρα και αν περάσει, δίπλα του θα είναι ο ίδιος. Όποια μπόρα και αν περάσει, δίπλα του θα είναι ο ίδιος ο Κύριος, θα τον βοηθάει. Αλλά θα περνάει μπόρες όμως. Θα περνάει μπόρες. Από την αρχή λοιπόν, του δείχνει ότι το έργο που θα αναλάβει είναι έργο άκρος πάρα πολύ δύσκολο. Φανταστείτε ένα παλικαράκι, 23 χρονών, επιλογή του Θεού, μέσα από όλο το λαό του Ισραήλ. Αυτός ο προφήτης για τον οποίο μιλάμε τώρα, από ό,τι βλέπουμε, ανοίγει διάλογο με τον Θεό. Τον καλεί ο Θεός να του αναθέσει το έργο, να του πει θα κάνεις αυτό, και απαντάει ο προφήτης. Έχει τη λογική του την ώρα που μιλεί με τον Θεό. Δεν είναι η λογική του στριμωγμένη, αλλά τι θα είναι, ελεύθερη λογική. Και του λέει, αχ, Γιαγβέ, είμαι νέος. Δεν έχω τη δυνατότητα να κηρύττω, το ξαναμιλήσω άλλη φορά. Βλέπετε, έχει διάλογο. Μιλάει ο ίδιος ο Θεός και τον καλεί. Κάποιον άλλο προφήτη, τον Ισαΐα, στέλνει αρχάγγελο, Σεραφείμ, ένα από τις αρχαγγελικές τάξεις, παίρνει ένα κάρβουνο, το βάζει στο στόμα και του λέει αυτός είναι ο λόγος μου, του λέει. Στον προφήτη Ισαΐα όμως. Εδώ του λέγει εγώ θα είμαι μαζί σου και από εκεί και πέρα θα προβάλλεις και εσύ τη δική σου στάση, τη δική σου ευθύνη, το δικό σου πόνο, τη δική σου δυσκολία, αλλά όμως θα είσαι νικητής, γιατί θα είμαι μαζί σου εγώ. Του λέγει λοιπόν στη συνέχεια ο Κύριος, ο Θεός, επί τους λαούς και τα βασίλεια σε στέλνω σε λαούς και σε βασίλεια. Τότε ήταν, όπως λέγαμε εμείς, βασίλειο της Ελλάδος μια εποχή. Έτσι στο Ισραήλ εκεί που είναι τα Ιεροσόλυμα ήταν χωρισμένο σε κρατήδια που κυβερνούσαν βασιλιάδες. Και του λέει σε στέλνω σε λαούς και σε βασίλεια για να ξεριζώνεις αυτά που είναι τα δέντρα που είναι φυτεμένα και δεν παράγουν καρπό αλλά κάνουν κακό και να γκρεμίζεις. Αλλά όμως εκεί που θα ξεριζώνεις το κακό δέντρο θα φυτεύεις το καλό, και εκεί που θα γκρεμίζεις παλιόσπιτα θα χτίσεις οίκο Θεού. Απ' τη μια θα ξεριζώνεις, απ' την άλλη θα φυτεύεις, απ' την άλλη θα γκρεμίζεις και απ' την άλλη θα χτίζεις. Εννοείται ψυχές που είναι σπίτια του Θεού. Να ρωτήσω. Έλα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί οι προφήτες ήταν πάντα στο Ισραήλ και δεν ήταν και σε άλλα μέρη? Γιατί μόνο λαός, θα απαντήσω, που πίστευε στον ένα και μόνο Θεό και είχε διάλογο ο Θεός, ήταν οι Ισραηλίτες. Οι άλλοι ήταν γεμάτοι σαν είδωλα. Όργια από είδωλα. Σε μια τέτοια απογεία ήταν το προφήτη στο Ισραήλ μέσα, που ήταν και αυτή και όμοια. Λοιπόν, να περιμένεις λίγο να δεις. Αλλά άλλοι λέει δεν χαμπαρίζανε από θρησκεία. Καθόλου. Για να μιλήσει. Θα στείλει εκεί που μπορεί να βρεις και άνθρωπο.
που υπάρχει γόνιμο έδαφος. Δεν υπήρχαν σε άλλο λαό άτομα να εκλέξει και να εξαποστείλει. Ο άνθρωπος που γεννιέται, γεννιέται και έχει προδιαγραφές. Εκεί βρήκε τον προφήτη που είχε προδιαγραφές. Να γίνει δικός του, να γίνει προφήτης. Αλλού δεν έβρισκε. Συγκαλύπτω. Και πώς δεν δίδαξε, λέω, και αλλού να πάει και αλλού, άσο, μονάχα στο Ισραήλ. Ναι, είπα ότι οι άλλοι λαοί όλοι πιστεύανε στα είδωνα. Αυτοί πιστεύανε σε ένα Θεό μόνο. Ισραήλ, σε ένα και μόνο Θεό. Και μην ξεχνάμε ότι και μέσα από αυτούς που συζητάμε στους Ισραηλίτες, λίγοι ήσαν οι εκλεκτοί. Πολύ λίγοι. Οι άλλοι ήταν, όχι αμεληταίοι, αλλά πάση περιπτώσει βαλμένοι στην αμαρτία. Θα το δούμε παρακάτω. Λοιπόν, ο προφήτης για τον οποίο μιλάμε έχει αφήσει γραπτά κείμενα. Γραπτά, βιβλία. Τις προφητείες του. Και μέσα γράφει και για την κλίση του. Πώς τον κάλεσε ο Θεός και τα αρέστα. Ναι. Είναι ο μόνος προφήτης που με μεγάλη ευρύτητα, με πολλά λόγια θα λέγαμε, περιγράφει την κλίση που του έκανε ο Θεός. Που του είπε, έλα να σε στείλω εκεί, θα γίνει έτσι, θα είναι έτσι. Όμως, μέσα στην ψυχή του προφήτη, στην ψυχή του προφήτη, από την ημέρα που τον κάλεσε ο Κύριος και πριν ακόμα, περνούσε μία κρίση εσωτερική ο προφήτης. Κρίση, εσωτερική κρίση. Δηλαδή, βλέπει τον κόσμο. Ένα. Δύο. Βλέπει τον εαυτό του. Παιδί. Βλέπει και τον Θεό. Συνομιλεί μαζί του. Κάνει κρίση γύρω από όλα αυτά και λέει, να αναλάβω, δεν μπορώ. Έχω απέναντί μου ανθρώπους σκληροτράχυλους. Δεν υπολόγιζε ότι μπορεί να το κακοποιήσουν όπως και κακοποιήθηκε, να το σκοτώσουν δηλαδή, αλλά σκεφτόταν την ανταπόκριση που θα είχε αυτός στις ψυχές ενός λαού απειθάρχητου απέναντι στο θέλημα του Θεού. Ο προφήτης Ισαΐας, άλλος προφήτης πριν από το πρώτη Ιερεμία, βλέπει πάνω στο θρόνο του, να κάθεται ο Θεός στο θρόνο του. Και αισθάνεται χάσμα ο προφήτης Ισαΐας. Λέει, βλέπει το θρόνο του Θεού και βλέπει τον εαυτό του. Και αισθάνεται ένα χάος μπροστά του, χάσμα. Και αδυνατεί να λάβει και εκείνος το έργο. Ο προφήτης Ιερεμίας βλέπει το Θεό, τον ίδιο, παρουσιάζει την ίδια δυναμία και εκείνος. Δεν έχουν σαν άνθρωποι τόση δύναμη για να λάβουν έργο να το φέρουν εις πέρας. Πάντα ενισχυτής, βοηθός δηλαδή, έρχεται ο Θεός. Ρωτάει λοιπόν τον προφήτη Ισαΐα, πριν από το Ιερεμία, ο Θεός του λέει, ποιον να αποστείλω στο λαό αυτό? Και αμέσως απαντά ο Ισαΐας, ιδού εγώ Κύριε. Να, είμαι εγώ εδώ, απαντάει. Αντίθετα, ο προφήτης Ιερεμίας φοβάται, διστάζει, αντιστέκεται. Διαφορά στον ένα από τον άλλον. Ο ένας προφήτης αναλαμβάνει, να είμαι εγώ εδώ, ο άλλος αφήνει και περνάει χρόνος. Το βλέπουμε να έχει αμφιβολίες, διστακτικότητα. Αφήνει ο Θεός τον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει τι είναι αυτό που τον καλεί να κάνει. Τα πρώτα χρόνια
που βγήκε να κηρύξει, ο προφήτης Ιερεμίας. Τα κηρύγματά του έκανε κηρύγματα που στρέφονταν εναντίον, απάντησε σε αυτό που μου είπες, του θρησκευτικού, εναντίον, το λέω, το τονίζω, του θρησκευτικού συγκριτισμού. Θρησκευτικού συγκριτισμού. Το εξηγώ τι σημαίνει θρησκευτικός συγκριτισμός. Εδώ στην Ελλάδα σήμερα είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι. Είναι οι Μουσουλμάνοι. Είναι αιρέσεις. Περίπου 2.000 αιρέσεις είναι. Είναι πανθεϊστές. Είναι ιδωλάτρες. Όλοι αυτοί ζουν σε ένα χώρο και ανακατώνονται. Αυτό το ανακάτωμα λέγεται θρησκευτικός συγκριτισμός. Επαναλαμβάνω, τέτοια ήταν η κατάσταση τότε που πήγε ο προφήτης Ιερεμίας να κηρύξει. Υπήρχε θρησκευτικός συγκριτισμός. Θα το πω και ακόμα καλύτερα. Από την Ασσυρία, μια περιοχή παραπέρα, είχαν εισαχθεί, είχαν κάνει εισαγωγή. Οι Ισραηλίτες που λέμε αυτά τα προϊόντα εισαγωγής, είχαν κάνει και αυτή εισαγωγή προϊόντων αθείας. Ναι, οι Ισραηλίτες είχαν φέρει μέσα στην πόλη θεούς που ήταν ο Δίας, ο Ίσυρης, ο Όσης, η Ίσυρης, άλλοι θεοί, μη αληθινοί θεοί, ψευτοθεοί. Και ζούσανε πάνω σε αυτά που είχαν φέρει από έξω, οι περισσότεροι, μάλλον η ολότητα των Ισραηλιτών. Είχαν λοιπόν θρησκευτικό ανακάτεμα, θρησκευτικό συγκριτισμό. Τέτοια ήταν η εποχή που τον κάλεσε να κηρύξει. Και σε αυτούς τον κάλεσε να κηρύξει. Την προδοσία, προσέξτε κάτι, γεννιόμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι και βαπτιζόμαστε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, της Αγίας Τριάδος. Η έλλειψη μελέτης του Ευαγγελίου, των Αποστόλων, της Αγίας Γραφής, η έλλειψη μελέτης σημαίνει άγνοια 100% σε αυτό που πιστεύουν. Άγνοια, σκοτάδι πέρα για πέρα. Λοιπόν, έρχονται οι αιρετικοί που έχουν ασχοληθεί με την Αγία Γραφή σύμφωνα με το στραβό πνεύμα τους και σερβίρουν στους χριστιανούς Ορθόδοξους, αλλά αμαθείς γύρω από τα νοήματα της Αγίας Γραφής, σερβίρουν τα δικά τους νοήματα και προβάλλουν την Αγία Γραφή. Να, το λέει η Αγία Γραφή σου, λέει. Και αφού, εφόσον έχω άγνοια, αποδέχομαι εκείνο που μου λέει εκείνος. Και γίνομαι σιγά σιγά αιρετικός. Επαναλαμβάνω, η άγνοια είναι το καλύτερο όπλο τους για να πείθουν τους χριστιανούς να αλλάζουν, να γίνουν χιλιαστέ, ευαγγελικοί, άλλες αιρέσεις. Υπήρχε λοιπόν, επαναλαμβάνω, μέσα το λαό του Ισραήλ, όπως και εδώ σήμερα υπάρχει, άγνοια που την εκμεταλλευόντουσαν οι λύκοι, οι πνευματικοί λύκοι, οι άρπαγες. Συμφωνείς, κύριε Σταμάτη? Απολύτως. Μάλιστα. Τις 12 εντολές δεν είπα πού ήτανε, που λέγανε... Αφού ήταν προδότες, προέδι ήταν. Να απαντήσουμε απλά. Λέμε ένας θεός, εγώ με λέω... Εγώ θα πάρω αυτό παράδειγμα. Εύκολος ο χριστιανισμός ή δύσκολος? Το δύσκολο κάνω ή το εύκολο κάνω? Έκανε επιλογή του εύκολου. Το εύκολο. Το να πιστεύεις σε πολλούς θεούς είναι το λίγο παράλογο, ας πούμε, τη στιγμή που είχαν διδαχθεί και τον ένα θεό. Είχαν διδαχθεί, αλλά ήταν σκυλοτράχυλο λαός. Προέδιδε εύκολα. Και σήμερα και εμείς προδότες έχουμε στην Ελλάδα μέσα περισσότερο.
Προδότες έχω. Αμέσως. Δώσε μου για να πάρω, για να έρθω. Αυτομάτως. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο. Βρισκόταν ο λαός, ο Ισραηλιτικός, σε κάθετη πτώση. Κάθετη βουτιά που έπιανε πάτο από θρησκευτικής απόψεως και ηθικής απόψεως. Αυτή την κατάσταση ο προφήτης, τη βουτιά στη βρωμιά μέσα, την ονόμαζε πορνεία. Και ο Κύριος την ονομάζει μοιχεία. Κηρύττει ο Κύριος στους Ισραηλίτες και λέει μοιχή και μιχαλίδες, και είναι παντρεμένοι όλοι οι άνθρωποι, και δεν εννοεί ότι πάνε με άλλες γυναίκες, που και αυτό μπορεί να σημαίνει, αλλά κυρίως εννοεί ότι αφήσανε τον ένα Θεό που γνώριζαν και αγκάλιασαν τα είδωλα. Κάνανε δηλαδή μια σαν πνευματική νύφη τα είδωλα. Τις ονομάζει λοιπόν πόρνους και μοιχούς ο Κύριος. Οικουμενιστές. Πνευματική πορνιά. Οικουμενιστές, έτσι, ε. Ναι, το ίδιο είναι. Το ίδιο, σε κριτισμός οικουμενισμός, το ίδιο, είναι. Το ίδιο, δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, η τέτοια πτώση, το τέτοιο βούτυγμα, φαίνεται στον Ιερεμία απαραδειγμάτιστο. Αφήσατε, λέει, το ζωντανό Θεό, που είναι πηγή νερού ζωντανού, και ακολουθήσατε τα είδωλα. Δίνει μια πολύ ωραία εικόνα ακριβώς σε αυτό το διαζύγιο. Είναι όταν αφήνεις το Θεό και αγκαλιάζεις τη χαμοζωή, τα είδωλα, παίρνεις διαζύγιο από το Θεό. Μόνος σου. Και παντρεύεσαι τη χαμοζωή, την πορνεία, τη μοιχεία, την αδικία. Αυτό λέγεται πορνεία, λέγεται. Γιατί σπάρει και μοιχεία. Γιατί παίρνεις διαζύγιο από τον Άγιο Θεό, που σου ζητάει να κάνεις άλλα πράγματα. Μια ωραία εικόνα μας προβάλλει εδώ. Λέει, λησμονεί ποτέ η νέα το στολισμό της. Κοιτάξτε σήμερα τι γίνεται. Λησμονεί η νέα κοπέλα τα στολίδια της και η μνηστή τη ζώνη της. Φαίνεται φοράγανε ζώνη τότε, όχι και σήμερα φοράνε οι αρμονιασμένες. Η νέα λέει λησμονεί τα στολίδια, οι αρμονιασμένοι ξεχνάνε να βάλει τη ζώνη της. Ο λαός μου όμως ελισμόνησε εμένα το Θεό. Τ' άκουσες, ο λαός μου, τα λέει ο προφήτης, που είναι του Θεού. Λόγια του Θεού. Δικά του λόγια είναι του Θεού. Ο λαός μου όμως με λησμόνησε από πολύ καιρό πριν. Εδώ λέει από αναρρυθμίτων ημερών. Από πολύ καιρό πριν. Άρα λοιπόν, όταν αγκαλιάζουμε τα σκοτάδια του κόσμου αυτού εδώ πέρα, λησμονάμε το Θεό, και αγκαλιάζουμε την πορνεία, παίρνουμε διαζύγιο από τον Άγιο Θεό. Αυτή η διαγωγή του λαού να εγκαταλείπει τον αληθινό Θεό είναι αδικαιολόγητη κατά τον προφήτη και κατά τον Θεό, αφού είναι στόμα Θεού ο προφήτης. Είναι αδικαιολόγητη. Και μάλιστα σε ένα λαό που είχε δει πάρα πολλές φορές ο Ισραηλιτικός λαός την επέμβαση του Θεού και τη σωτηρία τους από μεγάλες σχολίες και μεγάλους κινδύνους. Ο λαός είχε δεχτεί, είχε δει το χέρι του να τους βγάζει από κινδύνους. Παρά τα αυτά, ο λαός αυτός φάνηκε λαός προδότης απέναντι στο Θεό. Ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχουν πιστέψει οι Εβραίοι. Και στους αιώνες. Και στους αιώνες. Ακριβώς. Παρ' όλα όσα έχουν ναι. Περάσει. Φρικτά, λέει ο προφήτης, στο λαό. Και τα ακούνε. Αυτά που διαβάζω, τα ακούει ο λαός.
και τα διαβάζω μέχρι σήμερα. Φρικτά και φοβερά συμβαίνουν στη χώρα. Οι προφήτες προφητεύουν ψεύδι. Θα σας πω κάτι, προσέξτε, αυτό το λέει ο προφήτης. Δίπλα σε κάθε προφήτη υπήρχε και ένας άλλος πασαλημένος προφήτης που έκανε τον προφήτη. Και έβγαινε αντίπαλος του απεσταλμένου προφήτη του Θεού. Αυτός λεγόταν ψεύτο προφήτης. Τέτοιοι προφήτες λοιπόν έβγαιναν και προφήτευαν ψέματα στο λαό. Και αυτός ακολουθούσε ο λαός. Δεν ακολουθούσε τον προφήτη που έλεγε καθαρά ρήμα Θεού που ήταν σκυρός. Ότι ακούγεται πιο ευχάριστα. Και μόνο ευχάριστα. Γίνεται πιο εύκολα. Γίνεται πιο εύκολα. Και ότι διαδίδεται πιο πολύ. Αποδεκτός αμέσως. Και γίνεται αποδεκτός αμέσως, δεν είναι από τον Θεό. Εσύ αν το ακολουθήσεις μου παζητάς δύσκολη. Από εδώ θα πάμε. Έτσι. Ναι. Και φωντανάκι. Ναι. Λέει λοιπόν. Και ακόμα. Προσέξτε το. Άρα λοιπόν σε κάθε προφήτη, στον προφήτη δηλαδή Ιερεμία που κήρυτε, είχε απέναντί του ψευδοπροφήτες που έλεγαν τα αντίθετα. Όπως ο Κύριος είχε απέναντί του γραμματείς και φαρισαίους. Συνεχίζει ο προφήτης και λέει, οι ιερείς φροντίζουν για το συμφέρον τους. Υπήρχε ιεροσύνη στο Ισραήλ. Είχαν ιερείς, είχαν και αρχιερείς. Στην εποχή των προφητών είχαν και ιερείς και αρχιερείς. Σήμερα δεν έχουν. Από τη στιγμή που ο Κύριος σταυρώθηκε, τέρμασε αυτά όλα. Δεν έχουν ούτε ιερείς ούτε αρχιερείς. Τότε είχαν. Λοιπόν και λέει, οι ιερείς, στο λαό τα λέει αυτά, φροντίζουν για το συμφέρον τους. Και ο λαός μου αγαπά αυτά. Κάπως βασιλάκι. Ε? Μιλάνε οι ψευδοπροφήτες, αντίθετα αυτά που είναι προφήτες. Κηρύττουν και οι ιερείς ένα ενάντια στους προφήτες, στους αληθινούς απεσταλμένους του Θεού. Και λέει ο προφήτης, ο αληθινός, ο λαός αγαπά αυτούς που λένε αυτά. Ίσια πράγματα. Τι θα κάνετε όταν έρθει το τέλος τούτων, ρωτάει. Όταν κάποτε θα το τέλος από αυτά, τι έκανατε, ρωτάει ο προφήτης. Και τώρα να δούμε την εικόνα, μια εικόνα ζωντανή της εποχής. Πολλοί υπάρχουν που αποκτούν πλούτη με αδικίες. Πολλοί που ζητούν να επικρατήσουν στους κατώτερους με μέσα άδικα. Και πολλοί που κάνουν κάθε είδος αδικία. Ολόκληρη η Ιερουσαλήμ φαίνεται στα μάτια του προφήτη, ολόκληρη η Ιερουσαλήμ φαίνεται στα μάτια του προφήτη, γιατί ο προφήτης δεν έχει το μάτι το δικό μας, έχει προβολέα Θεού και φτάνει στο βάθος να βλέπει συνειδήσεις, να βλέπει τα πράγματα. Έχει, όπως έβλεπε ο Παΐσιος, πήγε σου λέγε, τι έχεις μέσα σου, προβολέα Θεού. Και λέει, βλέπει ο προφήτης και κάθε προφήτης την Ιερουσαλήμ ολόκληρη να είναι γεμάτη από αδικία. Διαφέρει από εμάς. Μια χώρα γεμάτη από αδικία. Η διαφορά ξέρετε ποια είναι. Στο ότι αυτοί ζούσαν προ Χριστού και εμείς ζούμε σήμερα μετά τη γέννηση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θα έπρεπε να είμαστε καλύτεροι, να είμαστε χειρότεροι. Αυτή είναι η διαφορά. Ω πόλη της απάτης, κοιτάξτε, ακούστε το κήρυγμά του. Έβγαινε έξω στο λαό και φώναζε. Ω πόλη της απάτης, πόλη αδικίας, σαν το, όπως το πηγάδι διατηρεί δροσερό το νερό του, έτσι η δροσερή διατηρεί η Ιερουσαλήμ την κακία της. Μια παρομοίωση. Δροσερό το νερό του πηγαδιού. Δροσερή και αδικία όλης της πόλεως. Καταδυνάστευσης, όπως γίνεται και σήμερα από τους κυβερνώντες μας, καταδυναστεύουν. Και καταπίεσης. Ακούεται σε αυτή τη χώρα, λέει ο προφήτης.
και στο λογισμό μας περνάει η φωνή μέχρι σήμερα τι γίνεται σε εμάς. Το ίδιο ακριβώς. Ακριβώς. Διαρκώς ενώπιόν μου παρουσιάζονται κατά δυνάστευσης, κατά πίεσης, αδικία. Ιστορία επαναλαμβάνει. Να έχουμε μια καλή εικόνα, να ξέρουμε γιατί υποφέρουμε. Προχωράμε. Ο προφήτης, όταν βγήκε να κηρύξει, μέσα του είχε ένα πιστεύω τακτοποιημένο τέλεια, θεϊκό πιστεύω. Εδώ που κηρύττει βλέπει το εντελώς αντίθετο, όλα γκρεμισμένα. Ο κόσμος απ' έξω αντίθεσε από το δικό του που είχε μέσα. Αυτή η διαφορά τον έκανε να βλέπει μια τεράστια απόσταση ανάμεσα στον εαυτό του και ανάμεσα στα ήθη του κόσμου. Ανάμεσα στα ήθη του κόσμου. Που ήταν πεσμένα, βουλιαγμένα, βρωμισμένα τα ήθη του κόσμου. Και ξέρετε κάτι. Ο λαός που ήταν σε αυτή την κατάσταση, που τον περιγράφει ο λαός, ο καθήμενος εν σκότη, που σκότει μέσα στο σκοτάδι, ξέρετε τι πίστευε, αυτό που μας φωνάζουν οι κύριοι που γυρνάνε. Κάνουμε διορθώσεις. Πιστεύανε ότι ζούνε πολύ καλά. Ζούσαν τον κόσμο τους που τους δικαιολογούσε και έλεγαν καλά τα πάμε και ας ήταν κανένα βουλιάξει να πάει στο μάτι. Έτσι τον έβλεπε ο προφήτης στον κόσμο και σε αυτόν τον κόσμο τον έστειλε να κηρύξει ο Θεός. Όμως, βλέποντας ένα τέτοιο κόσμο ο προφήτης, φωνάζει «Η καρδιά μου σπαράσεται μέσα μου». Σπαράσεται, χύνει αίμα, όλα τα κοκαλά μου τρέμουν. Είμαι σαν ένας μεθυσμένος από το κρασί κυριευμένος μπροστά στο Θεό, του Γιαχβέ, και μπροστά στα Άγια Λόγια Του. Η χώρα που βγαίνω να κηρύξω είναι γεμάτη από μοιχούς. Είναι γεμάτη από μοιχούς. Και εξήγησα προηγουμένως που έχουν σπάσει τη σχέση με το Θεό. Αυτή, το σπάσιμο ονομάζεται μοιχεία. Η προσπάθειά τους είναι, των ανθρώπων που έχει γύρω του, η προσπάθειά τους είναι το κακό και η δύναμή τους είναι η κακία. Και ακόμη, οι προφήτες, οι ψευτοπροφήτες, και οι ιερείς είναι διεφθαρμένοι. Ίσια γλώσσα. Είναι διεφθαρμένοι. Σε αυτό το σπίτι μου, μιλάει ο προφήτης εξ ονόματος του Θεού, σε αυτό το σπίτι μου που είναι η Ιερουσαλήμ και στο σπίτι μου το ίδιο που είναι ο ναός, βρήκα αυτά τα αισχρά πράγματα. Δηλαδή, το κακό, την κακία, ψευδοπροφήτες και ιερείς διεφθαρμένους. Όλοι έχουν γίνει ένα κράμα. Ένα κράμα. Διαφθορά από πάνω μέχρι κάτω. Δεν άντεχε λοιπόν ο λαός να ακούει αυτή τη φωνή. Ακούμε εύκολα να μας πει ένας το ερατωμά μας. Γιατί έχουμε κοσμό επάνω μας. Τυναζόμαστε. Και απαντάμε και πολλές φορές και χειρονομούμε. Έχει ο λαός ολόκληρος σύσσωμος. Το σκότασαν αργότερα. Θα δούμε αργότερα. Συνεχίζει ο προφήτης. Παρατηρήσατε και είδατε πόσο πικρό είναι να εγκαταλείπεις τον Γιαχβέ, τον Θεό.
παρατηρήσατε και είδατε πόσο πικρό είναι να εγκαταλείπεις το Θεό, το Γιαχβέ. Το ζούμε τώρα. Έλα. Το ζούμε, λέει, το ζούμε. Αυτό, και αυτό το τονίζω δεύτερη φορά. Αυτό που περνάει η Ελλάδα σήμερα είναι αυτό που λέει εδώ μέσα προφήτης. Αφήσαμε, εγκαταλείψαμε το Θεό και με λέει, κοιτάξτε πόσο πικρό πράγμα είναι. Δεν έχετε να φάτε, αίματα χύνονται, αυτοκτονίες γίνονται, οι εκτρώσεις γίνονται, τα πάντα γίνονται. Πόσο πικρό είναι. Ιδιαίτερα όμως ο προφήτης υπογραμμίζει την καταστροφή της πόλης και της περιοχής ολόκληρης που λεγόταν Βασίλειο, που ερχότανε, έβλεπε ότι όλα αυτά τα κακά έχουν σαν αποτέλεσμα να έρχεται αυτός που θα τους μαγκώσει και τους σκλαβώσει. Το έβλεπε ο προφήτης. Έβλεπε, οι προφήτες βλέπουνε, γι' αυτό και ονομάζονται και ορόντες, βλέπουνε το μέλλον. Και όταν βλέπουν το μέλλον δεν βλέπουνε θεωρία, βλέπουνε αν είναι έργο εκείνο που γίνεται. Σαν έργο το βλέπανε την μπροστά τους. Βλέπουνε ζωντανά και το προφητεύουνε. Ο λαός ιδιαιτέρως μέσα στην ιστορία του Ισραήλ, ο Θεός ιδιαιτέρως, μέσα στην ιστορία του Ισραήλ φρόντισε για το λαό. Και μάλιστα πολύ το λαό εκείνο των Εβραίων. Και έστειλε προφήτες, οι οποίοι στάθηκαν φρουροί για να φυλάξουν τη στάνη που λεγόταν στάνη Κυρίου. Αλλά αυτοί άφησαν να πέσουν οι λύκοι να τα φάνε. Λοιπόν, το κήρυγμα του προφήτη Ιερεμία ήταν κήρυγμα επιστροφής στον αληθινό Θεό. Αυτό το χρώμα το έχουν όλοι οι προφήτες και οι αληθινοί κήρυγες. Κηρύττουν με ένα στόχο, να κεντήσουν τη συνείδηση του λαού να γυρίσει στο Θεό. Δεν βρήκε όμως απήχηση από το λαό, ο οποίος ζούσε σε άλλη ατμόσφαιρα αδιαφορίας. Φώναζαν οι Ισραηλίτες απέναντι στο κήρυγμα των προφητών, όχι, όχι, δεν θέλω να γυρίσω στον αληθινό Θεό. Αγαπώ τους εραστάς. Πίσω από αυτούς θα τρέχω. Και εννοούσε τους θεούς των ειδώλων. Εραστές ήσαν οι θεοί των ειδώλων. Φώναζε ο λαός λοιπόν, δεν σ' ακούμε. Εμείς αγαπάμε τα είδωλα. Αυτός είναι ο ερωτάς μας. Αυτοί είναι οι εραστές μας. Οι θεοί των ειδώλων. Κατά αυτής της καταστάσεως, δηλαδή της παραλυσίας της ηθικής που είχαν οι Ισραηλίτες, ήταν το κήρυγμα του προφήτου. Κατά. Και με το κήρυγμα του ο προφήτης έκανε ολοφάνερη, αφού είχε τεράστια διαφορά το κήρυγμα του με τις πράξεις τους, ολοφάνερη τη διαφορά του Λόγου του Θεού από τη ζωή τους. Δηλαδή πόσο μεγάλη ήταν η διαφορά και το πέσιμό τους. Τους έκανε το καταλάβει, τους κούναγε. Αλλά βλέπεις το κούνημα, δεν το θέλουμε εύκολα όλοι μας. Μάλλον καθόλου. Τους τράνταζε. Είχαν χάσει οι Ισραηλίτες το αληθινό αίσθημα, όλοι μας μέσα
έχουμε ένα κριτήριο και μας λέει αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό. Αυτή ακριβώς, αυτό το δείκτη να σου λέει αυτό δεν το είχανε. Είχε χαθεί αυτό το αίσθημα της ηθικής, να ξεχωρίζουν το καλό από το κακό. Και φώναζαν, εννοήσαν μέσα στη βρωμιά και στην κακία, είμαι αθώος. Έτσι απαντούσε ο λαός. Ο θυμός του Θεού έχει από μένα γυρίσει τα νότα του. Απαντούσε στον προφήτη. Εσύ μας λες αυτά. Είμαστε αθώοι. Και ο θυμός του Θεού δεν μας βρίσκει εμάς γιατί είμαστε αθώοι. Κανένα κακό δεν πράξαμε. Ο προφήτης έλεγε είστε έτσι, είστε έτσι, είστε έτσι, είστε έτσι. Βρώμικοι μέχρι που δεν παίρνει και αυτοί λέγανε όχι, είμαστε αθώοι. Μας λέει τίποτα αυτό. Δικαιολογίες. Πώς ακούμε σήμερα και λέει εγώ δεν έκανα και τίποτα, δεν έσφαξα, δεν έκανα, δεν αδίκησα. Δεν υπάρχει συνείδηση. Είναι χαμένη συνείδηση. Ακούστε λοιπόν, δεν πράξαμε κανένα κακό, απαντούσε ο λαός. Κόντρα στο προφήτη, κόντρα στο προφήτη. Και ερχόντουσαν μετά οι συνάδελφοί τους, οι ψεύτικοι προφήτες, οι ψευδοπροφήτες, και έκανα κήρυγμα σαν να ήταν προφήτες του Θεού, σαν να ήταν προφήτες του Θεού και έλεγαν σωτηρία, σωτηρία έρχεται. Βλέπετε. Αναλαμπή, αναλαμπή έρχεται. Μας θυμίζει Βασίλη το Απόστολο Παύλο. Ήταν ο Απόστολος του Θεού και πήρε και ψευδαπόστολοι που το έργο του το συκοφαντούσαν. Και λέγανε εμείς είμαστε αληθινοί Απόστολοι και ο Απόστολος Παύλος δεν είναι αληθινός Απόστολος. Το ίδιο κάνανε και εδώ. Οι ψευτοπροφήτες λέγανε δεν είναι του Θεού, είμαστε εμείς του Θεού. Είσαστε αθώοι. Έρχεται σωτηρία. Θα σωθείτε, μην ανησυχείτε. Δεν θα δείτε το ξύφος να έρχεται. Έλεγε ο προς Ιερεμίας. Έρχεται να σκλαβώσει. Όχι, δεν έρχεται. Ξύφος δεν δείτε με τα μάτια σας. Και οι ιερείς πάλι το εβεβαίωναν και έλεγαν, και αυτό το προσέξουμε, η πείνα δεν θα έρθει σε εσάς. Ο προφήτης έλεγε, πείνα έρχεται. Και αυτοί λέγανε, μην το πιστέψετε, δεν λέει ηλίθεια, δεν έρχεται πείνα. Ούτε εχθρός να σας σκλαβώσει, ούτε πείνα θα περάσετε. Λέγανε οι ψευδοπροφήτες. Ενώ ο προφήτης του Θεού έλεγε και το ένα και το άλλο, και πείνα και μαχαίρι έρχεται. Μας θυμίζει εκείνο που λέει ο προφήτης Δαβίδ, λέει «Εάν με ακούσετε», λέει ο προφήτης, «εάν με ακούσετε, τα αγαθά του Θεού θα φάτε. Εάν δε με ακούσετε, πυρ ημάς έδετε, θα σας κάψει φωτιά». Αν δε με ακούσετε, θα σας κάψει φωτιά. Ιδού, ακούγαμε, είχαμε να φάμε που λέει ο λόγος. Δεν ακούγαμε, τα προδώσαμε κι εμείς όλα και τώρα πάμε τρέχοντας για πείνα. Λέει, με ακούτε, τα αγαθά του Θεού θα φάτε. Εάν δεν με ακούσετε, φωτιά θα σας κάψει. Και συνεχίζει ο προφήτης να λέει, άκουε επί των λόφων ακούγεται θρήνος. Λαέ άκουσε. Αυτή τη στιγμή άκουγε ο προφήτης την ώρα που τα έλεγε. Θρήνο πάνω στους λόφους. Αυτοί δεν άκουγαν. Αυτά, γιατί έβλεπε να γίνεται αυτό που θα γινόταν μετά. Και σκλαβιά και θρήνος. Άκουε, ακούγεται θρήνος. Και φωνή παρακλήσεως των Ισραηλιτών. Και βλέπω ακόμα και οι Ισραηλίτες να από αυτήν τη φωνή και το θρήνο να υπάρχουν εκείνοι που να είναι σε παρακαλούμε λύτρωσέ μας, το έβλεπε και αυτό γιατί έχασαν το δρόμο τους, ελισμόνησαν τον Γιαγβέ το Θεό τους, ξέχασαν λέει τον Θεό το δικό τους, τον Γιαγβέ. Αυτό λέει ο προφήτης και ο Θεός λέει απαντούσε επιστρέψατε απεστραμμένοι ή γυρίστε πίσω εσείς που με καταλείψατε.
την πτώση σας, το πεσημό σας, θα το θεραπεύσω. Ο Θεός το λέει αυτό. Και ο λαός, ιδού προσέρχομεθα, γιατί εσύ, Γιαβέ, είσαι ο Θεός μας. Μόνο απάτη μας έφεραν τα υψώματα, ο θόρυβος των ωραίων. Προσέξτε τώρα. Ο Βάλ είναι Θεός, ιδωλάτρης Θεός. Κατέφαγε τους κόπους μας. Από την νεότητά μας. Δούλευαν από τα νιάτα τους οι Εβραίοι, χρόνια ολόκληρα, κάτω από το Θεό Βάλ, των ειδώλων. Για την ταπείνωσή μας, σε παρακαλούμε. Η εσχήνη μας, η εντροπή μας σκεπάζει. Γιατί στο Ιαχβέ το Θεό μας αμαρτήσαμε, εμείς και οι πατέρες μας, από την νότητά μας. Εδώ αυτό που ακούμε τώρα, πριν γίνει, τους το λέει ο προφήτης, ότι εγώ βλέπω να θρηνούν, εγώ σας μιλάω και λέτε δεν σε ακολουθούμε. Δεν σε ακολουθούμε γιατί δεν σε θέλουμε. Θέλουμε την καλοπέρασή μας, θέλουμε την ανασή μας, θέλουμε την πορνεία μας, τη μοιχεία μας, τα θέλουμε όλα και τα πράγματα. Δεν σε ακολουθούμε. Και ο προφήτης έλεγε, έρχονται να σας παγλαρώσουν, να γίνετε εγμάλωτοι. Και φωνάζαν οι άλλοι ψευδοπροφήτες, όχι, σωτηρία έρχεται, πείνα έρχεται, όχι δεν έρχεται πείνα. Και τα έβλεπε αυτά, έβλεπε και τούτο, ότι κάπου κάποιοι παρακαλούσαν να τους ελεήσει ο Θεός. Το έβλεπε και εκείνο. Και έβλεπε και εκείνους που λέγανε ότι ξέρεις, ο Θεός θα μας λυτρώσει. Αλλά όμως, μετά από παράξενο, έβλεπαν μερικοί από αυτούς και ντροπή. Στο μέλλον, όχι τώρα, μελλοντικά όλα εκείνα. Λοιπόν, έρχεται όμως, λέει, περίοδος σκληρής ανομβρίας. Σκληρής ανομβρίας. Και την περίοδο αυτή ο προφήτης βλέπει το λαό να παρουσιάζει μετάνοια ολοκληρωτική. Να ομολογεί την αμαρτία και να επιστρέψει στο Θεό. Όταν οι αμαρτίες μας μαρτυρούν εναντίον μας, λέει ο προφήτης, Θεέ, πράξε σύμφωνα με το όνομά σου. Ο Θεός πράττει σύμφωνα με το όνομά του, το αγαθόν. Πολλά είναι τα παραπτώματα με τα οποία αμαρτήσαμε σε σένα. Σύ είσαι η ελπής του Ισραήλ, σωτήρ σε χρόνους δυσχερούς, λέει ο προφήτης. Σύ είσαι ο Θεός που βοηθά σε χρόνους δύσκολους. Αυτό μας μένει. Βγάτε να πείτε κουβέντα στον κόσμο, να δείτε τι θα απαντήσει. Γιατί βρισκόμαστε εδώ, μας έχει μείνει μόνο λέει, να κάνω τα χέρια έτσι. Σε 100 που έχει συμβεί να κάνω ερωτήματα εκεί που βρίσκομαι, αυτό μας είχε μείνει η κυρία μου, λέει. Μόνο να μιλήσουμε στο Θεό, τίποτα άλλο παραπάνω. Το καταλαβαίνουν, να το κάνουν όμως. Μιλάει ο Θεός τώρα με το στόμα του προφήτη και λέει στο λαό, γιατί έγινες ξένος σε αυτή τη χώρα. Θυμίζει τίποτα αυτό? Θυμίζει τίποτα αυτό, Βαγγέλη? Γίναμε ξένοι στη χώρα μας. Ξένοι είμαι στη χώρα μας. Γιατί έγινες ξένος σε αυτή τη χώρα. Και σήμερα διάβαζα στον Ορθόδοξο τύπο ότι ο Ομπάμα είναι μουσουλμάνος. Και ότι όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας είναι από εκεί τα φερμένα. Όλα από εκεί φερμένα. Ζητάει ο Αναστόπουλος, μου ήρθε το περιοδικό βασίλειο της συγκεντρώσης και τα λοιπά που κάναμε, που είχαμε πάει, και ζητάει, βρίσκει δυσκολίες. Βρίσκει δυσκολίες ο άνθρωπος. Να χτίσει το ναό του τάματος. Έτσι δεν είναι? Ναι, και βρίσκει δυσκολίες. Γιατί έχει πέσει το να χτίσουν τεμένοι στην Ελλάδα. Δηλαδή μουσουλμανικά τζαμιά. Και του νιάρχου, για τζαμιά είμαστε. Του νιάρχου του Καραμασόν του έδωσε ολόκληρο το πρώην υπηκό όμιλο. Ποιο? Όλο τον υπόδρομο το παλιό. Α, το έδωσε. Το έχει δώσει στο Ίδρυμα Νιάρχου. Να το κάνει τι? Να το κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Ίδρυμα Νιάρχου. Όλοι αυτοί είμαστε. Λοιπόν. Λοιπόν, λέει, έγινες, του λέει ο Θεός στο λαό,
που είχε γίνει πόρνος απέναντί του, έγινες ξένος σε αυτή τη χώρα. Αγκαλιάσαμε τα χρήματα όλοι μας και χάσαμε το Θεό. Και μπήκανε όλα τα ξένα ήθη και τα έθιμα εδώ μέσα και σου λέει, και στο σχολείο διάβαζα στην ίδια την εφημερίδα, ότι στα παιδιά μας, λέει, αυτά που σας διδάσκαν τόσα χρόνια για την Ελληνική Επανάσταση είναι ψέματα. Υπουργός Παιδείας, θέος, γυναίκα. Και το μεσολόγιο που πέσανε οι μεσολογκίτισες, όχι στο μεσολόγιο, στο Ζάλογο, που πέσανε, λέει, δεν είναι πραγματικότητα. Αλλίωση της ιστορίας μας, πέρα για πέρα. Ποιος μιλάει από εμάς εδώ πέρα, μας νοιάζει μόνο για εκείνο, για το χρήμα μας νοιάζει. Για τη δική μας την, τα ήθη, τα έθιμα, την παράδοση, δεν μιλάμε. Το τι μας κόβουνε, αυτό μας νοιάζει και όχι για τα άλλα. Γι' αυτό περνάμε. Εάν με ακούσετε, θα φάτε τα αγαθά της γης. Αν δεν με ακούσετε, φωτιά θα σας φάει, λέει ο προφήτης. Γιατί είσαι σαν άνθρωπος, συγγνώμη, είσαι σαν ένας οδηπόρος που παραμένει για διανυκτέρευση. Γιατί είσαι σαν άνθρωπος καταβεβλημένος, σαν ένας που δεν έχει δύναμη να βοηθήσει, κι όμως εν το μέσο, στη μέση μας, λέει στο Θεό, μιλάει ο προφήτης και λέει, στη μέση μας είσαι και δεν σε βλέπουμε. Τέτοιοι είμαστε εμείς. Θα το σταματήσω το θέμα εδώ, γιατί κλείσαμε την ώρα, και θα με δύο γραμμές θα επαναλάβω. Πήραμε μία ζωντανή εικόνα από μια εποχή του 650 π.Χ. που έζησε και έδρασε ο προφήτης Ιερεμίας, ο οποίος κλήθηκε να καλέσει το λαό σε ηλικία 23 ετών σε επιστροφή, γιατί στη χώρα του Ισραήλ τότε είχαν σπηδήσει, είχαν μπει μέσα όλα τα ξένα ήθη και τα έθιμα από ιδωλατρικούς λαούς και αυτά πίστευαν και αυτά ζούσαν. Και μπήκε ο προφήτης για να καθαρίσει την πόλη από όλες εκείνες τις σκοπριές και να περάσει το νόημα του Θεού. Λοιπόν, και εμείς εδώ πέρα βγάζουμε το συμπέρασμα και λέμε από ό,τι παρακολούθησα και εσείς εδώ πέρα να μιλάτε πού και πού, είδα ότι αντιληφθήκατε ότι η ίδια ιστορία, είπες, επαναλαμβάνεται. Και κακοπερνάμε, γιατί προδώσαμε κυρίως τα ιερά και τα όσια και τις παραδόσεις της φυλής μας. Και δεν βάζουμε και μυαλό. Και δεν βάζουμε και μυαλό, λέει παραπέρα ο άλλος. Θα βάλουμε μυαλό. Θα το βάλουμε το μυαλό. Να υποφέρουμε. Θα το βάλουμε το μυαλό. Για την άλλη Δευτέρα, αν θέλετε, ερχόμαστε να συνεχίσουμε. Πάντα είναι επίκαιρα αυτά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι από το βιβλίο ενός καθηγητού μου, που ήμουν 23 χρονών τότε, ωραίο, Βασιλείου Βέλλα, Πανεπιστημίου, και το βιβλίο λέγεται «Θρησκευτικές προσωπικότητες». Ωστόσο ο Βέλλας είναι παλιός καθηγητής. Ήταν από τους καθηγητάς με όλη τη σημασία της λέξης. Πιστός άνθρωπος του Θεού. Νόμιζε ο προφήτης ήταν 23 χρονών. 23, το πήρες βασιλάκι, 23 χρονών. Αφού ήταν Άγιος, τους Αγίους ο Θεός τους καλεί. Και όλους μας καλεί ο Θεός. Τόσο και εσύ ήσουν το βιβλίο που σου χάρισε ο καθηγητής. 23 χρονών ήσουν, σου χάρισε ο καθηγητής. Λοιπόν, ναι, εδώ με κάνει και συγκινούμε το βιβλίο, γιατί τότε που το αγοράζαμε τεύχος-τεύχος, κομμάτι-κομμάτι, και όταν τελειώσαν τα τεύχη και τα ένωσε αυτός που μας τα έδωσε, είχε γράψει και πάνω Αδάμ Κωνσταντίνος, τέταρτο έτος θεολογίας. Είναι, για να ξέρει ποιο είναι το βιβλίο, 50 χρόνια βιβλίο. Ιστορία. 50 είναι η ζωή μου. Κοιμήλιο. Ναι. Τόσο ωραία μέσα από γράφει. Δεν τα αφήσει πως το κοιμήλιο αυτό. Δεν τα αφήσει το Γιώργο το κοιμήλιο. Αυτό πιθανώς στο Νεκτάριο. Που είναι θεολόγος. Και σου αρέθεσε να πήξε τον Απόστολο τη δεσινή ημέρα. Πού ήσουν να το απολαύσεις. Ε?
που ήσουν για να τα απολαύσει. Ωραίο ήταν, ωραίο. Είπε τον Απόστολο Τάσο. Σε περίμενε. Σε περίμενε, δεν ήταν. Ωραία η παρέα που κάναμε, είμαστε δεκάτομα. Τι είπα να μην βγάλουμε καρέκλε. Και έχουμε και την έκπληξη να έχουμε και τον αριθμό του Ευάγγελου από εδώ σήμερα. Είδες. Εγώ είμαι μαζί σας πάντα, άσχετα. Το ξέρω. Το ξέρω. Είμαι ο είμαι πάντα μαζί σας. Και, λοιπόν, εμείς σε θέλουμε και παρόντα. Ήθελα να πάω στην εκκλησία σήμερα και δεν πήγα στο... και λέω θα πάω στο κοντά κύπα της Αθήνας. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, 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 Πάτερ ημών με τις ουρανείς, ευθύ το όνομά σου, θέτε η βασιλεία σου, ευθύ το θέλημά σου, όσο εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών τον οποιούσα, δώσει ημίς σήμερα, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίαμε στο φιλέτης ημών, και μη εις ενέγης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Από αυτά που βάζει ο Βασιλάκης στο ίντερνετ μέσα, γυρίζω παλιές και βλέπω. Και βλέπω και το Τσουμπρί που είχαμε και άλλους που ερχόντουσαν και δεν ζουν σήμερα. Και λέω αυτός ήταν, ζούσε δεν ζει, αυτός δεν ζει. Τα έχει περασμένα μέσα στο ίντερνετ όλα. Και σε λακίνεσαι. Θα κάνουμε, λέει ο Βασιλάκης. Λέω, ό,τι πει ο Βασιλάκης. Ναι, σε όλα, Βασίλη. Αφού λέει ο Βασίλης, είναι όλα οκ. Λοιπόν, θα βάλεις το θέμα του άξου στο Βασιλάκη. Πες, ο προφήτης Ιερεμίας και εποχή μας, όμως δεν το βάζεις. Καλό.